είναι τα πράγματα δύσκολα, ειδικά σε τμήματα τα οποία είναι τα πιο κρίσιμα του νοσοκομείου. Επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια για το τι θα ακολουθήσει, γιατί παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά κυρίως από τη διοίκηση της 7ης, είπε ότι τα προβλήματα θα τακτοποιηθούν και δεν θα μείνουν αυτά τα τμήματα ξεκρέμαστα. Τόσο η μονάδα αλλαγής θεραπείας όσο και το νοσηλογικό τμήμα αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία του στον αέρα. Δηλαδή θέλετε να πείτε, κύριε Μανουσάκη, ότι μετά την πρώτη επιστολή που στείλατε 15 έκτου το 2021, ότι πήρατε κάποιες δεσμεύσεις, ας το πω έτσι, ότι ξέρετε, μη στεναχωριέστε, θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε και πώς θα ενισχύσουμε το νοσοκομείο? Ναι, υπήρχαν τουλάχιστον από την πλευρά της διοίκησης, είχαν μεταφέρθηκε σε εμάς ότι η διοίκηση 7ης ΥΠΕ έχει διαβεβαιώσει πως το πρόβλημα θα καλυφθεί και θα λυθεί. Με τα κίνηση γιατρών από το Παγνί, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για τους γιατρούς που ήδη υπηρετούσαν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και πήραν μόνιμες θέσεις στο Παγνί. Οπότε για κάποιο διάστημα θα συνέχιζαν να παραμείνουν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να μέχρι να προκηρυχθούν οι μόνιμες θέσεις και να καλυφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ο μήνας Ιούλιο σημαίνει ότι λειτουργεί η ΜΕΘ από τους τρεις γιατρούς. Να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί αν οτιδήποτε συμβεί υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό το μήνα έγιναν και λίγες εφημερίες από έναν από τους γιατρούς που φύγανε. Οπότε κάπως καλύφθηκε η κατάσταση. Τον Αύγουστο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο τρεις γιατροί. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει στην Ελλάδα μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορώ να σας πω και στον κόσμο που να δουλεύει με τρεις γιατρούς. Γιατί είναι ένα τμήμα πολύ μεγάλων απαιτήσεων και δεν μπορεί εκεί να ουσιαστικά να εφημερεύει ο γιατρός μέρα παραμέρα με το εάν απομείνουν τρεις γιατροί. Το καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει εντατική στη χώρα που να δουλεύει με τρεις γιατρούς. Αναγκαστικά, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν βρεθεί λύση, μπαίνει από εκεί πέρα ζήτημα συνέχιση λειτουργία τη μονάδα. Μάλιστα. Το ίδιο και με το ανεσιολογικό, που ενώ περιμέναμε, δόθηκε μια προσωρινή λύση με κάλυψη των εφημεριών από το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Στην αρχή είχε λάβει μια απόφαση ο διοικητής για μετακίνηση ενός ανεσιολόγου από το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Υπήρξε αντίδραση από την πλευρά του νοσοκομείου Ιεράπετρας και κυρίως από το Δήμαρχο. Και από τον διοικητή του νοσοκομείου Ιεράπετρας, ο οποίος ενώ στην αρχή είχε συμφωνήσει και είχε πει ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, μετά έκανε δηλώσεις ότι δεν το ήξερε κτλ. Τέλος πάντων, αυτό που στο τέλος έγινε είναι ότι με μια απόφαση της κυρίας διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ καλύπτονται οι κενές εφημερίες του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στο νοσηλογικό από γιατρούς του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Όμως έτσι δεν καλύπτεται το πρόβλημα των πρωινών του πρωινού ωραρίου, με αποτέλεσμα ότι δεν έχει γίνει επανεκκίνηση ουσιαστικά των τακτικών χειρουργείων. Και ενώ τόσο καιρό είχαν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχαν προβλήματα σε όλα τα νοσοκομεία λόγω του κορονοϊού με τα χειρουργεία, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα τακτικά χειρουργεία δεν λειτουργούν και υπάρχει η αγωνία αν θα καλυφθεί με κάποιο τρόπο αυτό το κενό και είτε τον Αύγουστο είτε τον Σεπτέμβριο θα δοθεί η δυνατότητα να ξαναρχίσουν τακτικά χειρουργεία. Γιατί τακτικά χειρουργεία, τακτικά ραντεβού, τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να λειτουργήσει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, στα ραντεβού που λέτε με τους γιατρούς, στις ειδικότητες που υπάρχουν οι γιατροί λειτουργούν, γίνονται. Όμως έχουμε πρόβλημα και στην ορθοπαιδική κλινική όπου έχουμε μείνει με τρεις γιατρούς. Υπάρχουν προβλήματα εφημέρευσης και στο ακτινολογικό τμήμα όπου μένουν κάποιες ημέρες χωρίς να καλύπτονται από ακτινολόγο. Με τους προηγούμενους μήνες θα δούμε τώρα τον Αύγουστο τι θα γίνει. Οπότε στο κομμάτι του ιατρικού προσωπικού υπάρχουν και κενά σε πολλές ειδικότητες. Εξέχασα να αναφέρω και την παθολογική κλινική όπου έχει μείνει με δύο γιατρούς. Με δύο γιατρούς του νοσοκομείου και λειτουργεί με χάρη στους δύο γιατρούς παθολόγους που έρχονται από το νοσοκομείο Νεάπολης και κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο Νικολάου και εργάζονται και στο νοσοκομείο Νικολάου. Οπότε και η παθολογική κλινική έτσι ουσιαστικά λειτουργεί και δεν ξέρουμε αν και αυτή θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Υπήρχε μια υπόσχεση ότι εκτός των άλλων θα βγει και μια προκήρυξη με μόνιμες θέσεις γιατρών, την οποία όλο τον καιρό την ακούμε, αλλά βλέπουμε να περνάει και ο Ιούλιος
και αυτή η προκήρυξη δεν βγαίνει. Και βεβαίως και να βγει η προκήρυξη, υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι ακόμα και αν βρεθούν υποψήφοι, θα κάνουν τουλάχιστον 4 με 5 μήνες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό, είναι ότι δυστυχώς δεν βρίσκονται υποψήφοι. Και εμείς φοβόμαστε ότι αν προκηρυχθούν θέσεις και στα νοσοκομεία του Ηρακλείου παράλληλα με τα νοσοκομεία τα δικά μας, όχι μόνο δεν θα κερδίσουμε γιατρούς, αλλά θα χάσουμε και άλλους γιατρούς που θα πάνε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου να πάρουν θέσεις, όπως έγινε και στις προηγούμενες προκηρύξεις. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Όσοι έρχονται και κατεβαίνουν και κάνουν περιοδίες ανά την Κρήτη και φτάνουν εκεί στο Λασίθι και βλέπουν το χάρτη υγείας, και ούτε εσείς θέλω να το σχολιάσετε, απλά μόνο το λέω, κύριε Μανουσάκη, αν μπορούν, ας σας κοιτάζουν κατάματα και ας σας λένε τι είναι αυτό το οποίο έκαναν και θα κάνουν για τη δική σας την υγεία ως πολίτες του Λασιθίου και ως εργαζόμενους στο νοσοκομείο και στα νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Καλημέρα σας. Οι πολιτικοί βρίσκονται, κύριε Δουλιαράκη. Ο κόσμος και εμείς την πληρώνουμε.